συνάδελφοι, αυτή την περίοδο αυτό το σύνθημα αποδείχθηκε και στην πράξη. Χωρίς εμάς τίποτα δεν δουλεύει, τίποτα δεν κινείται. Χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Αυτό να το καταλάβουν όλοι και κυρίως να το καταλάβουν οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας. Αυτή είναι η δύναμή μας, η δουλειά μας, η ενότητά μας, η αλληλεγγύη, ο αγώνας μας. Έχουμε ζητήσει και σήμερα συνάντηση με αντιπροσωπεία του Υπουργείου. Για άλλη μία φορά δεν υπάρχει απάντηση από κανέναν. Για άλλη μία φορά, ενώ στρώνουν το χαλί κάθε φορά που συναντούνται με μεγαλοξενοδόχους, με μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου και τους δίνουν απλόχερα ό,τι ακριβώς απαιτούν και ζητούν, για άλλη μία φορά τους εργαζόμενους τους αφήνουν στο περιθώριο και διαμορφώνουν τη ζωή μιας μαζικής φτώχειας. Πληρώσαμε την ανάπτυξή τους. Έχουμε πείρα πλέον. Δεν θα πληρώσουμε και την κρίση τους. Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση από τα αρμόδια υπουργεία είναι μία αθλειότητα. Κανονικότητα για μας. Δεν είναι η σκλαβιά που ετοιμάζουν για άλλη μια φορά για τους εργαζόμενους του κλάδου. Κανονικότητα για μας είναι να καταργηθούν όλες οι αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Κανονικότητα για μας είναι με ευθύνη των εργοδοτών και του κράτους να διασφαλιστεί το εισόδημα που είχαμε πριν. Δεν είναι εισόδημα τα 400 και τα 500 ευρώ. Να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι εποχικοί του κλάδου σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να δοθεί επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για όλο το διάστημα της ανεργίας, με διασφάλιση όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Να καταργηθεί κάθε πλαφόν που αφήνει απροστάτευτους χιλιάδες συναδέλφους. Να ακυρωθούν τώρα οι χρεώσεις σε ρεύμα, νερό, τράπεζες, για όσο καιρό ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί στα λαϊκά νοικοκυριά. Να ισχύσουν όλα τα μέτρα μείωσης ενοικίου αναστολής, καταβολής δόσεων, δανείου και ρυθμίσεων στην εμπορία για όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα τη σχέση εργασίας που είχαν μέχρι σήμερα. Να μην εφαρμοστεί εκ των τροπής εργασία καμία αρνητική αλλαγή στις συμβάσεις μας. Να τηρηθούν όλες υποχρεωτικά οι κλασικές συλλογικές συμβάσεις. Να γίνουν προσλήψεις επιπλέον προσωπικού για την ορθή εφαρμογή των πρωτοκόλων προστασίας των πελατών αλλά και κυρίως των εργαζομένων του κλάδου με δωρεάν τεστ για το COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους. Να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτά είναι μέτρα που μπορούν έστω και σχετικά να διασφαλίσουν αυτή την περίοδο την επιβίωση των εργαζομένων που σήκωσαν στις πλάτες τους τα τεράστια κέρδη, το τεράστιο τζίρο που αποκόμισαν οι μεγάλες πολυεθνικές, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου. Έχουμε πείρα και την αξιοποιούμε για την καλύτερη προετοιμασία και την οργάνωση του αγώνα μας. Για να ακουστεί η φωνή μας στις 28 του Μάη να γεμίσει το Σύνταγμα με εργαζόμενους στον επισκεπτισμό, με εργαζόμενους στον τουρισμό. Καλούμε και από αυτή τη συγκέντρωση όλα τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου που ακόμα δεν έχουν πάρει την απόφαση να κάνουν το βήμα, να συντονιστούν με το κλαδικό συνδικάτο και να οργανώσουμε από κοινού την κλιμάκωση του αγώνα μας το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια.